κυρίες και κύριοι και καλή σας χρονιά. Είμαι η Μαρία Ελένη Νικηφόρου και μαζί θα δούμε ειδήσεις από το neakrete.gr. Σοβαρά είναι τα προβλήματα σε ολόκληρο το νησί εξαιτίας της κακοκαιρίας. Ειδικότερα επί του βορείου οδικού άξονα Κρήτης σημειώθηκε η κατολίσθηση με αποτέλεσμα να κλείσει ένα τμήμα του δρόμου. Νωρίτερα σε κίνδυνο βρέθηκε η ζωή ενός οδηγού, ο οποίος εγκλωβίστηκε μέσα στο αυτοκίνητό του λόγω των ορμητικών νερών που παρέσυραν το όχημά του. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο neakrete.gr. Εφιαλτικές στιγμές έζησε ένας 57χρονος Ηρακλειώτης ανήμερα της πρωτοχρονιάς, όταν έντρομος ανακάλυψε ότι είχε τραυματιστεί από αδέσποτη σφαίρα. Ο ίδιος, την ώρα που αποβιβαζόταν από το αυτοκίνητό του προκειμένου να γιορτάσει την έλευση του χρόνου στο σπίτι με την οικογένειά του, ένιωσε ένα έντονο κάψιμο και άρχισε να αιμορραγεί. Την υπόθεση πλέον διερευνούν οι αστυνομικές αρχές. Στην κορυφή της Κρήτης έφτασε φέτος ο Άγιος Βασίλης, αφήνοντας μάλιστα το στίγμα του στο χιονισμένο, απόκοσμο και συνάμω μαγευτικό τοπίο του Ψιλιορίτη. Επισκεφτείτε το neakrete.gr και δείτε μοναδικές εικόνες από το χιονισμένο Ψιλιορίτη, όπου όλα είναι λευκά και φωτεινά με τις καλύτερες ευχές για το νέο έτος που μόλις ανέτειλε. Περισσότερες ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο πληκτρολογήστε neakrete.gr από το κινητό, τον υπολογιστή ή το τάμπλετ σας. neakrete.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.